Πώς κατέγραψε η ΧΟ το δημοψήφισμα, αλλά και το πώς βολιδοσκοπεί την επόμενη μέρα για την Τουρκία? Η καταγραφή ουσιαστικά για μας ξεκίνησε λίγους μήνες πριν, όπως σε όλα τα σημαντικά γεγονότα στην Τουρκία. Από νωρίς βλέπαμε πού πάει το πράγμα. Φαινόταν ότι θα υπερισχύσει το ναι. Μάλιστα, οι δημοσκοπήσεις έδιναν και λίγο περισσότερο προβάδισμα. Φαίνεται ότι κάποιες συζητήσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες, ειδικά για ομοσπονδιακό σύστημα, έκαναν κακό στα δύο κόμματα στην παράταξη του ναι. Κόστισε σε ψήφους των εθνικιστών αυτό. Και γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι περίπου 2 μονάδες κάτω από το μέσο όρο που έβγαζαν οι δημοσκοπήσεις. Η πρόβλεψη που θα μπορούσαμε να κάνουμε για την επόμενη μέρα είναι ότι ο Ταγίπ Ερντογάν χρειάζεται αυτή τη στιγμή συμμαχίες και εντός της Βουλής, διότι πρέπει να βγάλει ένα σωρό εφαρμοστικούς νόμους. Το πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε είναι απλά ένα πλαίσιο μιας συνταγματικής αναθεώρησης. Θα πρέπει, σύμφωνα με τους νομικούς, να αλλάξουν τουλάχιστον 7 νόμοι, 144 άρθρα. Αυτό είναι το κατώτερο όριο στον εκλογικό νόμο και στον νόμο των πολιτικών κομμάτων. Άρα θα χρειαστεί ευρείες συμμαχίες μέσα στην Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον στο σκέλος της ρητορικής που έχει τώρα σε ό,τι αφορά στη συνεργασία με το κόμμα των εθνικιστών. Διότι δεν διαφαίνεται και άλλος τρόπος, άλλες συνεργασίες εντός της Βουλής. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει την επανάληψη του δημοψηφίσματος. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό. Νομίζω ότι είναι ανέφικτο και νομίζω ότι δεν έχει και περιεχόμενο, διότι ακόμα και να ακυρωθούν όλοι οι ψήφοι αυτοί που αμφισβητούνται λόγω των σφραγίδων που λείπανε και όχι πλαστών ψηφοδελτίων, δεν θα άλλαζε κάτι, διότι δεν είναι μόνο κούκι ψήφοι θετικοί. Με έναν απλό υπολογισμό θα πρέπει το 85% από αυτούς να ήταν ψήφοι ναι για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Κάτι που δεν συνέβη σε καμία κάλπη σε όλη την επικράτεια. Άρα... είναι απίθανο να ανατραπεί το αποτέλεσμα παρά τις ενστάσεις. Εξάλλου όποια και να είναι η απόφαση του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου, τα νούμερα δεν φτάνουν για να ανατραπεί το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε λοιπόν την επόμενη μέρα ποιες είναι οι διεργασίες που έχουν να γίνουν τώρα. Αυτό που βλέπουν είναι ότι τουλάχιστον για τις 180 μέρες στις οποίες μέσα πρέπει να γίνουν οι εφαρμοστικοί νόμοι, δεν μπορεί να αλλάξει η ρητορική και η προσέγγιση του Ταγίπ Ερντογάν. Το μόνο από τα άρθρα που θα ισχύσει άμεσα και όχι το 19 μετά τις εκλογές είναι το ότι ο πρόεδρος θα μπορεί να είναι μέλος κόμματος. Άρα τέλος του μήνα αναμένεται να γίνει πρόταση από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης για να ξαναγραφτεί μέλος Ταγίπ Ερντογάν και να ηγηθεί του κόμματός του. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Μάλιστα, σήμερα οι πρωινές εφημερίδες αναφέρουν ότι θα εγκατασταθεί πάλι στον 8ο όρο φωτογραφείο που είχε ως πρόεδρος του κόμματος στην Άγκυρα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς αυτή η ρητορική, τι αντίκτυπο θα έχει γενικότερα στην χώρα, στην οικονομία της χώρας, στο ευρύτερο περιβάλλον, φυσικά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πιστεύω ότι η ρητορική της έντασης δεν μπορεί να αλλάξει άρδιν εφόσον θα υπάρξει συνεργασία με το Εθνικιστικό Κόμμα. Το πρώτο 24ωρο έδειξε ξεκάθαρα ότι η στρατηγική συνεχίζεται, η ρητορική συνεχίζεται, αναφέρει σε κάθε ευκαιρία τη θανατική ποινή και ένα δημοψήφισμα αν χρειαστεί για αυτό το σκοπό. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι για ένα διάστημα τουλάχιστον θα έχουμε την ίδια πορεία. Και 2 λόγια για την ΙΧΟ. Είναι μια μαχητική εφημερίδα, ένα μαχητικό ραδιόφωνο, αν δεν απατώμε, διαδίκτυο. ΙΧΟ ξεκίνησε το 1977, την ξεκίνησε ο Χαράλαμπος Ρομπόπουλος. Από το 88 την έχω αναλάβει εγώ. Έκτοτε έχουν γίνει πολλά βήματα μέσα σε δύσκολες εποχές, με συρρήκνωση της ομογένειας. ΙΧΟ όμως συνεχίζει την πορεία της. Πριν 5 χρόνια ξεκίνησε ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, την ΙΧΟ της πόλης, η οποία σήμερα έχει δεκάδες χιλιάδες ακροατές σε όλο τον κόσμο και αυτά τα νούμερα για μας είναι ασύλληπτα. Για τα δεδομένα που έχουμε εδώ με ελληνισμό μόλις 2.500 κόσμο. Σαφώς οι ακροατές οι περισσότεροι είναι από την Ελλάδα και διάφορες άλλες χώρες του κόσμου. Πριν 1 χρόνο ξεκινήσαμε και μια μηνιαία εφημερίδα, η οποία κυκλοφόρησε όλα τα περίπτερα στην Ελλάδα. Μας έδωσε μεγάλο κουράγιο το ότι την αγκάλιασε το ελλαδικό κοινό. Πουλάει σχεδόν σε όλη την επικράτεια, συνολικά γύρω στις 3.000 φύλλα, το οποίο για μας πάλι είναι ασύλληπτο νούμερο. Είναι και σημαντικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο έντυπος τύπος, τα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα.
και συνεχίζουμε όσο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Κινδυνεύσατε ποτέ όντας ένας Έλληνας εκδότης στην Κωνσταντινούπολη? Η μόνη μελανή στιγμή ήταν η στιγμή που δέχτηκα μια επίθεση μπροστά στο γραφείο μου πριν 9 χρόνια. Εκτός αυτού, ευτυχώς, ας πω, η τύχη ήταν μαζί μου. Ήμουν ένα καλό παιδί. Όλα πάρει καλά.